Να βάλουμε όμως στη συζήτηση, Στέλλα, και τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, γιατί χθες η εικόνα που επικράτησε στην παραλιακή του Ρεθύμνου φαίνεται ότι προκάλεσε την δυσαρέσκεια του Δημάρχου και με μία ανάρτησή του στα social media, συγκεκριμένα στο Facebook, υπογράμμισε αυτήν τη λογική πολιτών που κατέβηκαν κατά δεκάδες για να περπατήσουν στο παράκτιο μέτωπο του Ρεθύμνου. Σήμερα εσύ έκανες ρεπορτάζ, Στέλλα. Θα δούμε και τις εικόνες που κατέγραψε η Crete TV σήμερα στο παράκτιο μέτωπο του Ρεθύμνου, με δεδομένα τα αυστηρά μέτρα στο Ηράκλειο. Έκλεισε ο λιμενοβραχίωνα στο Ηράκλειο λόγω εικόνας που χαρακτηρίζεται πανομοιότυπη με αυτή του Ρεθύμνου. Η εικόνα σήμερα ήταν διαφοροποιημένη σε σύγκριση με χθες. Και βλέπουμε τα πλάνα, Στέλλα. Όπου είδαμε λοιπόν εικόνες είναι σημερινές, τις πρώτες απογευματινές ώρες. Αισθητά λοιπόν μειωμένη σε σύγκριση πάντα με χθες η κίνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε κόσμος που κατέβηκε στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ρεθύμνου, είτε στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου, είτε Σοφοκλή, είτε Άρη Βελογιώτη. Περπάτησε, αθλήθηκε, όμως ήταν περισσότερο προσεκτική, θα λέγαμε. Ωστόσο, υπήρχε κόσμος. Ας μην γελιόμαστε, κόσμος υπάρχει κάθε μέρα που θα κατεβαίνει. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Ράνια, όλη η καλοκαιρία των ημερών οδηγεί όλους τους πολίτες και ειδικότερα αυτούς που είχαν συνηθίσει να κάνουν τη βόλτα τους στην παραλία. Δεν θα αλλάξει την εικόνα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ούτως ή άλλως αποσπάσματα από τις εικόνες που καταγράψαμε, που κατέγραψε Crete TV το απόγευμα στην παραλία του Ρεθύμνου. Εκείνο όμως που παρατηρήσαμε με έμφαση σήμερα ήταν ότι αυστηροποιήθηκαν οι έλεγχοι και ίσως αυτό και να οφείλεται μάλλον στην οργισμένη αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη. Και βλέπουμε και κλιμάκιο του στο Facebook. Κλιμάκιο του λιμενικού που αυτή τη στιγμή κάνει έλεγχο και σε περιπατητές στην λεγόμενη προκυμαία του Ρεθύμνου. Βλέπουμε τους ελέγχους που κατέγραψε ο φακός της Crete TV. Στο ύψος του Λυκείου Ελληνίδων, στη ζώνη ευθύνης δηλαδή του λιμεναρχείου, από την άλλη πλευρά, στη ζώνη ευθύνης της ελληνικής αστυνομίας, συναντήσαμε περιπολικά, αλλά και αντικυκλιστές της αστυνομίας, οι οποίοι πήγαιναν πάνω-κάτω, θέλοντας να δώσουν το στίγμα ότι κάτι πρέπει να προσέξουν οι περιπατητές και όλοι όσοι επέλεξαν να κάνουν σήμερα τη βόλτα τους. Βεβαιώθηκαν, μαθαίνουμε, και κάποια πρόστιμα. Βέβαια, για ανθρώπους οι οποίοι μάλλον αμέλησαν να στείλουν το σχετικό μήνυμα ή δεν είχαν μαζί τους την αντίστοιχη βεβαίωση που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ζητούμενο πάντως είναι, ενδεχομένως θα μας τα πει καλύτερα και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, πως οι ρεθυμιώτες θα καταλάβουν την αξία του μένουμε σπίτι ή την αξία του τηρούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά στο Ρεθύμνο του κορονοϊού. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας, να σας βάλουμε στη συζήτηση και σας ευχαριστώ που περιμένατε για την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι η δική σας χθες αντίδραση στα social media έφερε σήμερα μία αυστηροποίηση των ελέγχων στο παράκτιο μέτωπο του Ρεθύμνου και να σας πω ότι ήδη μετά την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, σήμερα έχουμε αυστηρά μέτρα και στο Ηράκλειο, καθώς έκλεισε ο βόρειος λιμενοβραχίωνας στο Ηράκλειο, εκεί που παρατηρήθηκε συνωστισμός από πολίτες τις προηγούμενες ημέρες. Είδαμε και τους ελέγχους νωρίτερα στην παραλιακή του Ρεθύμνου. Τα πράγματα σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένα, σωστά? Βεβαίως. Καλησπέρα καταρχήν. Αυτό θέλαμε να προλάβουμε. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των περιορισμών και των αποκλεισμών. Το αντίθετο. Θεωρούμε ότι με σύνεση, με αυτοσυγκράτηση, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όλο αυτό το Γολγοθά, ο οποίος δεν τελειώνει ούτε σε μία μέρα, ούτε σε μία εβδομάδα ακόμη, και πρέπει να κρατάμε δυνάμεις και κυρίως να κρατάμε σε προστασία το νησί μας, την οικονομία μας, την κοινωνία μας και τους ανθρώπους μας. Είμαστε ένας προορισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει πάρει εύσημα για την όλη κατάσταση την υγειονομική που επικρατεί στην περιοχή μας. Δεν έχουμε προβλήματα. Στο Ρέθυμνο, εγώ μίλησα και με τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου σήμερα το μεσημέρι, αργά και νωρίς το απόγευμα δηλαδή, δεν έχουμε καμιά υποψία κρούσματος. Αντιλαμβάνεστε ότι και δύο περιπτώσεις που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας έφυγαν σε δύο και τρεις μέρες οι νοσηλευόμενοι, που αποδεικνύει και την πολύ καλή, αν θέλετε, την επάρκεια και την επιστημοσύνη των γιατρών μας, αλλά και ότι δεν έχουμε κανένα σοβαρό κρούσμα γενικότερα στην περιοχή μας. Αυτή λοιπόν την εξαιρετική κατάσταση πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Θα είναι για μας, αν θέλετε, και ένα όπλο για την επόμενη μέρα να διεκδικήσουμε καλύτερη τουριστική αγορά, υψηλότερο επίπεδο, γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δεν είναι ο κορονοϊός μόνο το θέμα. Είναι ότι μετά τον κορονοϊό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα την πτώση της οικονομικής μας ζωής.
Θα υπάρχουν τρομερές συνέπειες από αυτή εδώ την ιστορία. Δεν πρέπει λοιπόν να την παρατείνουμε με άσκοπες βόλτες. Και ξέρετε κάτι, ανησυχώ πολύ, και γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, και δυστυχώς το διαπίστωσα και μέσω από την ανάρτησή μου στο Facebook, στο οποίο δεν συνηθίζω να πολύ παρεμβαίνω, αλλά το θεώρησα υποχρέωσή μου να κάνω αυτή τη χθεσινή παρέμβαση. Βλέπω ανθρώπους που λένε δεν υπάρχει, λέει, αυτός ο εχθρός. Δηλαδή τα φέρετρα που βλέπουμε στη Νέα Υόρκη, τα ομαδικά φέρετρα, στον Πέργαμο, σε όλο τον κόσμο, στην Ισπανία, τι είναι δηλαδή, μαγικά κουτάκια είναι? Πάντως, κύριε Δήμαρχε, αυτό που μου κάνει εμένα φοβερή εντύπωση και έκανε και στους πολίτες, έβλεπα και τα σχόλια στις αναρτήσεις του neakrete.gr όταν ανέβηκε η είδηση με τη φωτογραφία. Πραγματικά, η εικόνα αυτή χθες στην παραλιακή του Ρεθύμνου ήταν πρωτόγνωρη για μια τέτοια κατάσταση. Πραγματικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού κατέβηκε και περπάτησε στο παράκτιο μέτωπο. Ως δημοτική αρχή, επειδή μπαίνει καλοκαίρι, ήδη οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε αυτό με τη βοήθεια των ένστολων υπηρεσιών? Νομίζω ότι το θέμα, με λίγη καλή διάθεση και με μια επιτήρηση, γιατί χρειάζεται και η αστυνομία και το λιμεναρχείο να είναι παρόντες. Όταν λοιπόν υπάρχει μια επιτήρηση, γιατί κοιτάτε, η οδηγία 6, ότι μπορώ να φεύγω έξω από το σπίτι μου, δεν λέω ότι να φεύγω από τον κουμπέ που μένω εγώ και να πηγαίνω 5 χιλιόμετρα ανατολικότερα να κάνω βόλτα. Λέει να κάνω βόλτα στην περιοχή μου, στη γειτονιά μου. Τώρα έχουμε βρει όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, το οποίο εν πάση περιπτώσει εμείς το φτιάξαμε και θυμάστε τότε με τι κόντρες και με τι, αν θέλετε, αντιδικίες, γιατί θέλαμε να δώσουμε ένα στολίδι στην κοινωνία. Αυτό το στολίδι δεν θέλω να είναι νεκρή ζώνη, επειδή η δικιά μας, αν θέλετε, μη σύνεση θα το καταστήσει μη επισκέψιμο. Αγωνιούμε να αφήσουμε ανοιχτά όλα τα μέτωπα της πόλης. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πλέον ελεύθερους χώρους για να πάμε όλοι με μέτρο. Μάλιστα. Δεν θέλω να πάμε στην απαγόρευση, αλλά νομίζω ότι μια σχετική συνεννόηση, και να σας πω κάτι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά της πλειοψηφίας των Ρεθυμνιωτών. Και μέσα και από το διαδίκτυο θα είδατε κι εσείς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων επιδοκιμάσανε την παρέμβαση και μάλιστα είναι πιο αυστηροί από μένα. Μου λένε κλείσε, Δήμαρχε, δεν είμαστε ανόητοι οι υπόλοιποι. Γιατί επιτρέψτε μου να πω αυτό, ξέρω ότι είναι πολύτιμος ο τηλεοπτικός χρόνος, ότι αυτή η συμπεριφορά του «Ωχ, αδελφέ» δεν είναι κάτι που βλάπτει εκείνο που την επιδεικνύει. Βλάπτει το κοινωνικό σύνολο, βλάπτει όλους τους υπόλοιπους. Είναι πάντως θετικό, είναι θετικό ότι μετά από αυτή την παρέμβαση είδαμε αυτές τις εικόνες και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε αστυνόμευση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσεις τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να σεβαστεί την ατομική του ευθύνη και αυτό δεν αφορά μόνο τους Ρεθυμνιώτες ή τους κριτικούς, αφορά όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Ζούμε σε μια κατάσταση που δεν είναι κανονική και για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, ως μοναδικό όπλο έχουμε αυτή τη στιγμή την ατομική μας ευθύνη για να μπορέσουμε πραγματικά το καλοκαίρι να απολαύσουμε τις όμορφες κριτικές πόλεις. Δεν ξέρω αν η Στέλλα ή Μαθιουδάκη θέλει να σας θέσει ένα τελευταίο ερώτημα. Δήμαρχε, το μόνο που ήθελα να πω τελικά είναι θέμα τύχης μέχρι σήμερα ή θέμα πειθαρχίας, διότι διάβασα και εγώ με πολύ προσοχή χθες τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή σας. Η πλειοψηφία διαπίστωσε ότι έλεγε αυτό που είπατε νωρίτερα. Δήμαρχε, κλείστο το παραλιακό μέτωπο. Υπάρχουν και άλλοι, όπως είπατε, οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Όχι, θέμα ακούστε τύχης, κάτι. Λοιπόν, δεν είναι κάποιοι άλλοι. Είναι συγκεκριμένοι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποιοι νομίζουν ότι είναι η ώρα για να ψυκάσουν τον κόσμο με ψέματα. Δεν τρελάθηκε όλη η ανθρωπότητα και δεν τρελάθηκε όλη η παγκόσμια οικονομία, η οποία έχει πει σε πραγματική καραντίνα και σκορπά θλίψη, δυστυχία και ανεργία αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε ανόητοι όλοι οι άλλοι, και αυτοί είναι οι αξυπνάκηδες που προσπαθούν με τεχνητούς αριθμούς να δημιουργήσουν εντυπώσεις ότι τάχα ο κορονοϊός είναι μια απάτη. Δεν είναι το μοναδικό μικρόβιο ή ο μοναδικός ιός που έχει έλθει στην ανθρωπότητα. Έχει όμως αυτή την επιθετικότητα και αυτή τη μεταδοτικότητα, και είμαστε τόσο ανήμποροι να τον αντιμετωπίσουμε, που και χαίρομαι γι' αυτό που θυσίασαν οι κυβερνήσεις και η δικιά μας πρώτη από πολλές άλλες, θυσίασαν την οικονομία στο όνομα της κοινωνίας. Αυτό βέβαια αργότερα θέλει διαχείριση, διότι δεν είναι τόσο εύκολο και ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα τι θυσιάσαμε, γιατί το θυσιάσαμε. Μάλιστα. Και έτσι όμως
Πρέπει να απομονώσουμε όλους αυτούς που βλέπουν παρεστήσεις, ότι κατεβάζουμε πρόσφυγες με βάρκες, ότι βλέπουν τη Συχοκλάδα να κάνουν μπάνιο, ότι δεν ξέρω τι, ή ότι όλα αυτά είναι ένα παραμύθι και μια παρανόηση. Έχουμε δώσει τελικά πολύ έδαφος, ξέρετε, το Facebook δεν είναι μέσο δημοκρατίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, αλλά πρέπει να γίνεται και σωστή χρήση, γιατί κάποιοι βρήκανε πεδίο για να αποδείξουν ότι ούτε ορθολογίζονται, ούτε ενημερώνονται σωστά και κυρίως σκορπούνε αέρα πατέρα στον κόσμο, και όλοι μας την απόγνωση. Μας αρέσει ο εύκολος λόγος, δυστυχώς, από τον υπεύθυνο και το σοβαρό. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό. Κύριε Δήμαρχε, θέλω... Γι' αυτό συγχαίρω και τα μέσα ενημέρωσης. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ για τον τρόπο που έχουν διαχειριστεί το θέμα και το κανάλι σας, αλλά και γενικότερα τα περισσότερα μέσα και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν βγάλει την υπευθυνότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Στέλλα, ευχαριστώ και εσένα. Για οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως, εφόσον χρειαστεί, μας ενημερώνεις.